Καλημέρα κύριε Καριώτη από το Ηράκλειο. Καλημέρα σας. Κύριε Καριώτη, θέλω κατευθείαν να πάω στην καρδιά της συζήτησης που θέλω να έχω μαζί σας σήμερα και θέλω να ξεκινήσω από αυτό που με πυκνή αρθρογραφία το τελευταίο διάστημα έχετε διατυπώσει. Ότι δηλαδή σε όλη αυτή την ιστορία της επανεκκίνησης του ελληνοτουρκικού διαλόγου και όσα ακούγονται, ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εντελώς διαφορετικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να πιέζουν για μία λύση νότιο-νότιο-ανατολικά Καστελορίζου, Καρπάθου, Κάσου, Κρήτης και Κύπρου, ενώ για το κυρίως Αιγαίο, το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, φαίνεται να δέχονται ότι δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση και καμία υποχώρηση και παραχώρηση. Θέλω να μας αναπτύξετε αυτό το σκεπτικό. Ναι, το σκεπτικό βέβαια ξεκινάει από το ότι οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η Χάγη δεν μπορεί να λύσει το ελληνοτουρκικό πρόβλημα. Νομίζουν ότι οποιαδήποτε απόφαση πάρθει στη Χάγη δεν πρόκειται να γίνει σεβαστή από την Τουρκία. Ακόμα και να θεωρηθεί ότι είναι κερδισμένη, λύνεται η ελληνοτουρκική διαφορά και σταματάνε τα προβλήματα των Ελλήνων και των Τούρκων στην περιοχή. Διότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά οι Τούρκοι είναι ότι ενώ διαθέτουν θάλασσα, δεν διαθέτουν υδρογονάθρακες σε αυτή τη θάλασσα. Και επίσης είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν υδρογονάθρακες, όπως λένε οι ειδικοί, στο Αιγαίο αρχιπέλαγος. Και οι Αμερικανοί επίσης πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση ελληνική που να δώσει κάτι από το Αιγαίο αρχιπέλαγος στους Τούρκους. Η διαφορά θα είναι, θεωρούν οι Αμερικανοί, πιο εύκολη όσο αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, που εκεί βρίσκεται η πλειοψηφία των υδρογονανθράκων της περιοχής και νομίζουν ότι αυτούς τους υδρογονάνθρακες μπορούν να τους μοιραστούν οι Έλληνες με τους Τούρκους. Υποθέτω θα ξεκινήσουν από το γεγονός ότι κάναμε μία λανθασμένη τμηματική οριοθέτηση εμείς με την Αίγυπτο και σταματήσαμε στον 28ο μεσημβρινό, και διότι το άλλο πρόβλημα που υπήρχε πάντοτε είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο και η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος διαφέρει όσο αφορά αυτό το θέμα και προσπαθούν βέβαια και οι Τούρκοι πάλι ο Ερντογάν να τα βρει με τον Σίση. Νομίζω ότι οι Αιγύπτιοι πιστεύουν και ίσως θέλουν να έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Και από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία. Άρα μου λέτε ότι ακόμη κι αν η Ελλάδα με την Τουρκία δεν συμφωνούσαν σε μια όποια διευθέτηση υπό αμερικανική πίεση, θα μπορούσαν οι Αμερικανοί να μοχλεύσουν ακόμη και την Αίγυπτο? Βέβαια. Βέβαια, διότι η Αίγυπτος θέλει και αυτή να έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία και αποκτά και αυτή ένα μέρος της θάλασσας μεγαλύτερο από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή. Κύριε Καριώτη, έχετε πει επίσης ότι το μοντέλο θα μπορούσε, οι Αμερικανοί τι θα θέλαν, θα μπορούσε να είναι περίπου κατά αναλογία ό,τι εφάρμοσαν δια του κυρίου Άμος Χόκστάιν μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Είναι το ίδιο όμως Ελλάδα και Τουρκία? Όχι βέβαια, δεν είναι το ίδιο και είναι πολύ πολύ περισσότερο δυσκολότερη αυτή η περίπτωση. Αλλά οι Αμερικανοί επιθυμούν να το επιχειρήσουν. Ένα άλλο ενδιαφέρον εκείνης της οριοθέτησης Ισραήλ-Λιβάνου είναι ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν συναντήθηκαν ποτέ μεταξύ τους. Συναντούσε η μία αντιπροσωπεία την Αμερικανική αντιπροσωπεία και σε ξεχωριστό χώρο, σε ξεχωριστό μέρος, ίσως και σε ξεχωριστή πόλη συναντιόταν
η αντιπροσωπεία του Ισραήλ με τους Αμερικανούς, και αυτό συνεχίστηκε, μην ξεχνάτε ότι αυτό υπήρξε περίπου για 2 χρόνια. Δεν κράτησε 2 μέρες ή 1 μήνα. Και οι αντιπροσωπείες, από ό,τι φάνηκε και είπανε και οι ίδιοι Αμερικανοί και ό,τι γράφτηκε γι' αυτό, οι 2 αντιπροσωπείες δεν βρέθηκαν ποτέ μαζί. Αλλά εάν παρατηρήσει κανείς τον χάρτη, θα αντιληφθεί ότι ήταν πολύ πιο εύκολη οριοθέτηση Ισραήλ-Λιβάνου από ότι Ελλάδας-Τουρκίας. Υπήρχαν 2 μέρη όπου υπήρχε περιοχή υδρογονών θράκων και η μία περιοχή δόθηκε στο Λίβανο και η άλλη στο Ισραήλ. Επειδή το έχετε πει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο ότι για μας το μεγάλο κλειδί είναι το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Πόσο κρίσιμο είναι στην όποια συζήτηση με την Τουρκία, πολύ περισσότερο στην όποια μεταβίβαση αυτής της διαφοράς σε ένα δικαστήριο διεθνές όπως της Χάγης, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου? Ναι, κοιτάξτε, το κύριο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο διεθνές δικαστήριο είναι αυτό του Καστελόριζου και της Στρογγύλης. Διότι το δικαστήριο, σε περιπτώσει που ένα νησάκι βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο υπηρετικό χώρο ενός άλλου κράτους, ποτέ δεν δίνει πλήρη επίρρεια σε αυτό το νησάκι. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε λέει θα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο. Και εκεί ήταν και το πρόβλημα, η απραξία, όπως έχω γράψει πολλές φορές, τα τελευταία 40 χρόνια των ελληνικών κυβερνήσεων να μην οριοθετήσουν ΑΟΣ με την Κύπρο, που αποτελεί και παραμένει ένα τεράστιο σφάλμα της Ελλάδας. Άρα λέτε ότι αυτό που είχαμε ως ευκαιρία ουσιαστικά την κλωτσίσαμε εμείς οι ίδιοι. Ναι, βέβαια. Και συνεχίζουμε να την κλωτσούμε. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά είναι ένα θέμα που δεν συζητιέται, και μάλιστα τώρα τελευταία υπάρχει και η συζήτηση ότι έχουμε αποφασίσει να ξεχάσουμε και το πρόβλημα το κυπριακό, όπως το αποκαλούμε. Δεν ασχολούμεθα πλέον σοβαρά με την Κύπρο. Αυτό για σας τι σημαίνει, γιατί έχετε και την εμπειρία του πώς λειτουργεί το σύστημα στην Ουάσιγκτον? Η Ελλάδα να θεωρεί ότι η Κύπρος είναι πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όταν η Ελλάδα είναι αυτή που άνοιξε το καπάκι με την προδοσία στην Κύπρο? Βέβαια, αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Είναι εντελώς ακατάληπτο, γιατί εγώ διάβασα χθες, νομίζω, τελευταία φορά που διάβασα ελληνικές εφημερίδες μέσω του ίντερνετ, φαινόταν ότι έχει πάρθει μια απόφαση να μην ασχοληθούμε σοβαρά πλέον με το κυπριακό θέμα από ελληνικής πλευράς. Κύριε Καριώτη, σε πρόσφατο άρθρο σας αφήσατε και μερικά ερωτηματικά, και θα έρθω μετά στα όσα λέτε για τη Χάγη και για τα 12 ναυτικά μίλια. Αφήσατε όμως στον επίλογο του κάποια ερωτηματικά αναφορικά με την συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά τη συνάντηση στο Βίλνιους. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? Ξαφνικά άρχισε να περιγράφει τη διαφορά μας ως γεωπολιτική, και η διαφορά μας με τους Τούρκους για την ΑΟΣ και την Υφαλοκρηπίδα είναι ξεκάθαρα μια νομική διαφορά που καλύπτεται από τη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Και ένα άλλο, νομίζω, που είχε αναφερθεί, ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για βασική διαφορά με την Τουρκία, όχι για μοναδική διαφορά. Και νομίζω στην συνέντευξη, την πρώτη συνέντευξη που έδωσε στο Sky, ανέφερε ότι οποιαδήποτε συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις που μπορεί να είναι η αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης. Που εγώ δυσκολεύομαι να ερμηνεύσω αυτή τη θέση. Πείτε μου κάτι, επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι η έννοια της κυριαρχίας είναι μια σχετική έννοια, είναι έτσι? Γιατί άλλο κυριαρχία και άλλο κυριαρχικά δικαιώματα. Το έχετε καταδείξει με σαφήνεια εσείς ο ίδιος σε πυκνή αυτογραφία. Βέβαια. Το δίκαιο της θάλασσας το αναφέρει ξεκάθαρα. Άλλο κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα. Παρόλο που πολλές φορές οι Έλληνες μπλέκουν τα δύο πράγματα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε θέματα κυριαρχίας. Δηλαδή, αν
θέμα κυριαρχίας συζητηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα πέσει την άλλη μέρα. Εννοείται από τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν? Βεβαίως. Ούτε η Ελληνική Βουλή ούτε ο λαός θα αποδεχτούν κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης σκέφτεται κάτι τέτοιο όσο αφορά την κυριαρχία. Περισσότερο ίσως σκέφτεται τα κυριαρχικά δικαιώματα ή μπορώ να φανταστώ τι άλλο μπορεί να σκεφτεί. Κύριε Καριώτη, επειδή είναι άλλο κυριαρχία, σωστά το λέτε, και άλλο τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ωστόσο το ερώτημα είναι, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία για τον X λόγο αποφάσιζε να υπογράψει ένα συνυποσχετικό με την Ελλάδα μόνο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι η Τουρκία θα το δεχόταν, αλλά ας πούμε ότι θα το δεχόταν αυτό το πράγμα. Πηγαίναμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να αποφανθεί επ' αυτού το δικαστήριο. Πάλι δεν θα τίθεται το θέμα από πού μετράμε για να κάνουμε την οριοθέτηση? Όχι, μετράμε από εκεί που η Χάγη βασικά μπορεί να πει κανείς γνωρίζει τα θαλάσσια σύνορα. Γνωρίζει που τελειώνει η ξηρά και αρχίζει η θάλασσα κάθε κράτους. Και ξέρει ότι το δίκαιο της θάλασσας λέει ότι τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχει το χερσαίο έδαφος. Από εκεί λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνει, αν θα κάνει την σωστή οριοθέτηση. Απλώς θα κάνει μία οριοθέτηση αναφέροντας ότι υπάρχουν κάποια νησιά, και αυτά είναι τα ελληνικά νησιά, που δεν έχουν πλήρη επίρρεια. Επομένως θα δώσει ένα μέρος της θάλασσας στην Τουρκία που ουσιαστικά εμείς λέμε ότι ανήκει σε μας. Αλλά όσον αφορά την δυτική πλευρά της θάλασσας μας και στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο θα δοθεί στην Ελλάδα. Με βάση το δίκαιο της θάλασσας το 82 στην Επιτροπή, την Ελληνική Αντιπροσωπεία μετήχατε στο Μοντέκο Μπέι στη Τζαμαϊκά. Ναι, βέβαια, και από πριν βέβαια. Μάλιστα. Υπάρχουν κατά βάση δύο μέθοδοι εδώ που μας ενδιαφέρουν. Η μία είναι για την οριοθέτηση ενώ της μέσης γραμμής και ίσης απόστασης ή η μέθοδος της ευθυδικίας. Ποια είναι η διαφορά τους για να το καταλάβει και ο κόσμος όταν θα ακούει, αν ακούσει κάποια στιγμή, ότι πάμε με τη μέθοδο της μέσης γραμμής ή με τη μέθοδο της ευθυδικίας? Όπως είπατε, η Χάγη θα βασιστεί στο δίκαιο της θάλασσας και θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της μέσης γραμμής ή ίσης απόστασης ή τη μέθοδο της ευθυδικίας που στα αγγλικά λέγεται equity. Και οι αποφάσεις που έχει λάβει το Διεθνές Δικαστήριο μέχρι σήμερα είναι περίπου ένα 68% την μέθοδο της μέσης γραμμής που επιθυμούμε εμείς και το 38% την μέθοδο της ευθυδικίας. Και αυτό σημαίνει ότι το Διεθνές Δικαστήριο προσπαθεί να κάνει την σωστή οριοθέτηση με βάση τη μέση γραμμή και κάποια στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα νησί σαν το Καστελόριζο και τη Στρογγυλή που είναι μικρά νησιά και παίρνουν έναν τεράστιο θαλάσσιο όγκο μπροστά τους που τους ανήκει βέβαια με βάση τη μέση γραμμή και αυτοί το αποκαλούν unfair, άδικο. Και επομένως πρέπει να δώσουμε στο άλλο μέρος, ένα μεγαλύτερο μέρος της θάλασσας που αποκλείει να έχει και αυτή η μεγαλύτερη θάλασσα λόγω αυτών των μικρών νησίδων που είναι κοντά στις ακτές τους. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Άρα κύριε Καριώτη, εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ζήτημα, διότι καλώς από τη μία συζητάμε για προσφυγές στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, δεν πρέπει κάποιος όμως να πει στο ελληνικό ακροατήριο ότι αυτό το ίδιο το Διεθνές Δικαστήριο όχι μόνο διστάζει, όπως έχετε πει εσείς, να ακολουθήσει ένα προηγούμενο σε περιπτώσεις οριοθέτησης, αλλά έχει και μια αποτυχία στην ομολογία του, διότι λέτε ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος εδώ.
Ναι, βέβαια. Το κύριο συστατικό βέβαια της όλης αυτής της υπόθεσης όταν θέλεις να πας, το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν κερδισμένοι ή χαμένοι. Το κύριο χαρακτηριστικό που πάει ένα κράτος είναι να λύσει τη διαφορά της και να λύσει τη διαφορά της για πάντα. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι σωστή η σκέψη ότι ξέρετε μάλλον θα χάσουμε, άρα να μην πάμε και να συνεχίσουμε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από πριν. Και βέβαια αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα που ουσιαστικά είχε αποφασιστεί και από παλιότερα, διότι πολλοί με αυτό που λέτε αποκαλούν κάποιους που αποφασίζουν να πάνε στη Χάγη προδότες, το οποίο σημαίνει ότι οι προδότες ήταν και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου που θέλανε επίσης να πάνε στη Χάγη. Σωστό. Έχετε πει ότι καλό θα ήταν λοιπόν στον ελληνικό λαό να εξηγηθεί ότι μια απόφαση της Χάγης μπορεί να σημαίνει και αρνητικά αποτελέσματα εν μέρη. Διότι ένα κράτος, έχετε πει εσείς, χρειάζεται μόνο να καταθέσει ότι τα νησιά δεν δικαιούνται οποιασδήποτε ζώνης. Ένα άλλο κράτος ότι τα νησιά έχουν πλήρη δικαιώματα για να του δοθούν έτσι τα μισά δικαιώματα από το δικαστήριο. Είναι τόσο απλό, λέτε. Ναι, σωστό. Σωστό. Βέβαια, το κύριο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό είναι ένα σημείο που ανησυχούν και οι Αμερικανοί και προτιμούν να μην πάμε, να μην πάνε τα δύο κράτη στη Χάγη, είναι ότι εάν οι Τούρκοι καταλήξουν στη Χάγη και κερδίσουν, ό,τι και να σημαίνει αυτό, δεν πρόκειται να αποδεχτούν την απόφαση. Όπως ακριβώς έπραξαν και οι Κινέζοι πριν 5-6 χρόνια στη διένεξη με το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες. Βέβαια οι Κινέζοι δεν την αποδέχτηκαν διότι έχασαν. Οι Τούρκοι θα την αποδεχτούν ακόμα και αν κερδίσουν σε ένα βαθμό. Διότι νομίζω ότι η σημερινή νεοοθωμανική Τουρκία, ο λαός της, ο στρατός της, το πολιτικό κατεστημένο, δεν επιθυμεί να βλέπει απέναντί της ένα κράτος που θεωρεί ως το μεγαλύτερο αντίπαλό της να ζει ειρηνικά μαζί της και να του δώσει τη δυνατότητα να πτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς, με λιγότερες αμυντικές δαπάνες και με βελτίωση του βιωτικού του επιπέδου. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως, οι Αμερικανοί στη Ουάστον γνωρίζουν όλα αυτά και νομίζουν ότι η Χάγη δεν θα λύσει την ολοτουρκική διαφορά. Και γι' αυτό προετοιμάζουν το έδαφος για μια δική τους μεσολάβηση. Κύριε Καριώτη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή υπήρξατε στο ζήτημα της ΑΟΣ εξ απορρίτων σύμβουλος του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, τη δεκαετία του 80, τη μία και μόνη διαφορά της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ τη χαρακτήρισε, και εσείς αυτό κάνατε σήμερα, ως νομική διαφορά, όχι ως πολιτική διαφορά. Βεβαίως. Από τη στιγμή που Έλληνας Πρωθυπουργός τη χαρακτηρίζει ως πολιτική διαφορά, εάν πάμε στη Χάγη με ένα συνυποσχετικό που δεν θα έχει μόνο την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, αλλά θα έχει και σαφή αναφορά το συνυποσχετικό σε άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα όχι επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 μίλια μετά τη Χάγη. Αυτό δεν θα είναι ευθέως υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας? Βεβαίως. Εγώ βέβαια, παρότι σας εξήγησα ότι δεν χρησιμοποιώ τη λέξη προδοσία, αυτό θα είναι εντελώς απαράδεκτο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να επιβιώσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υπογράφοντας ένα τέτοιο συνυποσχετικό σε σχέση με τα χωρικά ύδατα. Δεν νομίζω ότι... Γι' αυτό είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, που ξεκίνησε ξαφνικά μετά το Βιλνίους, ήρθε πίσω και λέει, ξέρετε, νομίζω υπάρχουν και κανένα δύο θεματάκια που πρέπει να τα συζητήσουμε με τους Τούρκους. Και όλα αυτά είναι γνωστά, τα 12 μίλια, αποστρατικοποίηση των νησιών κτλ. Οπότε δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του και δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Μιλώντας χθες με τον κύριο Ζήνωνος, οριοθέτη από την Κυπριακή Δημοκρατία, το ρώτησα και για την υπόθεση των έως 12 ναυτικών μιλίων επέκτασης των χωρικών υδάτων. Αν είναι προαπαιτούμενο πριν τη Χάγη ή αν μπορεί να συμβεί και μετά τη Χάγη. Μου είπε ότι γνωρίζει ότι αυτή είναι η άποψη
του εξαιρετικού του φίλου Θόδωρου Καριώτη ότι αυτό μπορεί να συμβεί και μετά τη Χάγη. Έχει όμως μια σοβαρή διαφωνία, διότι θεωρεί ότι η χάραξη των ευθείων γραμμών βάσης και κλεισίματος κόλπου προϋποθέτει πριν τη Χάγη να έχεις περιγράψει πλήρως το εύρος των χωρικών σου υδάτων. Μάλιστα μας είπε, και θέλω να μου πείτε τη δική σας γνώμη, ο κύριος Ζήνωνος, ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης στην απόφαση στις 19 Δεκεμβρίου του 1978 είχε αναφέρει ρητά ότι τα δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ νομικά είναι τόσο μια προέκταση όσο και ένα παρεπόμενο της εδαφικής κυριαρχίας του παράκτιου κράτους. Άρα το εδαφικό καθεστώς ενός παράκτιου κράτους περιλαμβάνει αυτοδίκαια ipso iure τα δικαιώματα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης στην υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ. Άρα λέει ότι είναι δομικό στοιχείο να κάνεις την όποια επέκταση αποφασίσεις. Θες 10, θες 12, πριν τη Χάγη. Εσείς τι λέτε? Ναι, εγώ θα έχω ένα, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο είπε ότι συμφωνεί μαζί μου, αλλά το πρόβλημα είναι με τις ευθείες γραμμές βάση, με το κλείσιμο των κόλπων κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε γι' αυτό, δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε επέκταση της αγιαλύτητας ζώνη μας στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι θα την κάνουμε όπου θα την κάναμε και πριν. Δηλαδή, εάν δοθεί μια πολύ μικρή επίρρεια σε νησιά όπως το Καστελόριζο, μετά σε εκείνη την περιοχή θα επικρατεί η ΑΟΣ της Τουρκίας. Επομένως, σε ορισμένα νησιά μας, στην ανατολική μας πλευρά, δεν θα μπορούμε να κάνουμε επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων. Όσο αφορά όμως την άλλη, δηλαδή η Εύβοια, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Απλώς θα είναι επέκταση των χωρικών μας υδάτων μέσα στην δική μας ΑΟΣ που μας έχει δώσει η Χάγη. Mm-hmm. Επομένως, το κρίσιμο... είναι πολύ... Το άλλο σημείο, βέβαια, ξέρετε, σε αυτό το... Ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι ότι οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, και ιδιαίτερα οι Αμερικανοί τώρα τελευταία, πάντοτε ήσαν εναντίον της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια. Σωστό. Και μάλιστα το 1982, όταν ήμασταν στη Νέα Υόρκη, μας πλησίασε ένας Αμερικανός πλοίαρχος, μέλος της Αμερικανικής αντιπροσωπείας, και μας συζήτησε μαζί με τον κύριο Χαλκιόπουλο και τον κύριο Γούναρη, τους συμβούλους του Υπουργείου Εξωτερικών που ήταν στην ελληνική αντιπροσωπεία, και ήμουν και εγώ παρόν σε εκείνη τη συζήτηση, και τους είπε να πάτε στα 9 ναυτικά μίλια, και μάλιστα να πάτε στα 9 ναυτικά μίλια και τον εναέριο χώρο. Διότι οι Αμερικανοί, ένα άλλο που δεν έχουν αποδεχτεί, είναι ο εναέριος χώρος των 10 ναυτικών μιλίων. Και γι' αυτό νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι μία εύκολη υπόθεση, και εύχομαι η ελληνική αντιπροσωπεία, υπάρχουν αρκετοί σοβαροί νομικοί στην Ελλάδα που γνωρίζουν πολύ καλά το δίκαιο της θάλασσας. Για μας βέβαια θα ήταν, και αυτό ίσως είναι λίγο κάτι έξτρα, θα ήταν καλύτερο να πηγαίναμε στο Διεθνές Δικαστήριο του Δίκαιου Θάλασσας στο Αμβούργο, που οι αποφάσεις του είναι πολύ πιο φιλελληνικές από ό,τι είναι αυτές της Χάγης. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που επιμένουν ακόμα σε αυτό, να πάμε δηλαδή στο Αμβούργο, που δεν μπορούμε να πάμε, διότι στο Αμβούργο για να πάει ένα κράτος πρέπει και αυτό να είναι μέρος της σύμβασης του δίκαιου της θάλασσας, και η Τουρκία δεν είναι. Επομένως, εμείς με τους Τούρκους δεν μπορούμε να πάμε στο Αμβούργο. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Καριώτη, ότι άλλη μια παραδοξότητα που έχουμε είναι ότι είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που τόσα χρόνια δεν έχουμε προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων, και αυτό είναι ίσως ένα τίμημα σήμερα. Κάνω λάθος? Ναι, βέβαια. Αυτό βέβαια έχει σχέση, και θα βρω τον Μπελά μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, το φοβικό σύνδρομο. Υπάρχει ένα φοβικό σύνδρομο για ορισμένα μέρη, ακόμα και για την επέκταση, συγγνώμη, για την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο, νομίζω ότι υφίσταται κάποιο φοβικό σύνδρομο. Φοβόμαστε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε ορισμένες περιπτώσεις που εμείς
θα κάνουμε το σωστό και με βάση το δίκαιο της θάλασσας. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, με το νόμο Μανιάτη είχαμε κηρύξει τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ. Ναι, βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία και μοναδική μας επιτυχία. Ο κύριος Μανιάτης ήταν ο καλύτερος υπουργός ενέργειας που πέρασε, αλλά όλοι ξέχασαν το έργο του μετά και δεν το συνέχισαν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Δένδιας είπανε «Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες». Και ξαφνικά κατάλαβαν ότι αυτό ήταν κάτι φοβερό και απαράδεκτο και το άλλαξαν. Μην νομίζετε ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα πάντως 40 χρόνια. Το ερώτημά μου είναι βέβαια. Αυτά τα εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, αφού τόσα χρόνια δεν βρίσκεται λύση για οριοθέτηση, με την Τουρκία φυσικά, δεν θα μπορούσες μονομερώς να τα καταθέσεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και να πεις αυτή είναι η ΑΟΣ μου και όποιος θέλει να την αμφισβητήσει ας πάει στον ΟΗΕ. Ναι, κοιτάξτε, μονομερή οριοθέτηση ουσιαστικά είναι παράνομη. Όπως ήταν παράνομη η μονομερή οριοθέτηση της Αιγύπτου με τη Λιβύη. Σωστά. Όπου μάλιστα επομένως δεν είναι μια σωστή νομική ενέργεια αυτό το πράγμα. Και βέβαια μπορεί να μας δημιουργηθεί και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα να βγει η Τουρκία και να μας έχει το μισό Αιγαίο και να πει αυτή είναι η ΑΟΣ της Τουρκίας και στέλνουμε και εμείς τις συντεταγμένες στον ΟΗΕ και χωρίζουμε το Αιγαίο στη μέση. Τα ελληνικά νησιά στη δικιά μας πλευρά δεν έχουν τίποτα και φτάνουμε στον 25ο μεσημβρινό που είναι το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή ουσιαστικά τη γαλάζια πατρίδα μπορεί να οριοθετηθεί κατά αυτόν τον τρόπο, τον παράνομο τρόπο που θα θέλαμε να κάνουμε κι εμείς και να πούνε αυτές είναι οι συντεταγμένες μας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος. Άρα κύριε Καριώτη, παρότι στο νόμο Μανιάτη, έτσι έχουμε συνηθίσει να το λέμε, εγγράφεται ότι σε περίπτωση μη οριοθέτησης μονομερώς δύνατη χώρα να καταθέσει, αυτό είναι μια προτροπή λέτε περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω στο κλείσιμο. Όχι, είναι, δηλαδή το αυτό όμως που έκανε ήταν υπό την έννοια ότι φαινόταν ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιούσαμε την μέση γραμμή. Α, μάλιστα. Άρα στέλναμε ένα μήνυμα πώς εμείς βλέπουμε την οριοθέτηση. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν εν κατακλείδη, τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να προσέξουμε το επόμενο διάστημα? Ποιο είναι το κρίσιμο εκείνο στοιχείο που δεν θα μας οδηγήσει σε υποχωρήσεις σκληρού πυρήνα? Καταρχάς να συνεχίσουμε την ίδια θέση που έχουμε τώρα. Η μοναδική μας διαφορά είναι οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Και βέβαια από την άλλη πλευρά, εάν αποφασίσουν ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά, να συζητήσουν και την περίπτωση που θα θέλανε οι Αμερικανοί να βοηθήσουν, ό,τι και να σημαίνει αυτό να βοηθήσουν. Αλλά αποκλείεται να συζητάμε και για άλλα θέματα που τα έχουμε αποκλείσει όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν αρκετά μυστικοπαθής ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια σε μία συνέντευξη τύπου δεν μπορούσε να πει τι είναι αυτό που έχει αλλάξει, και γιατί ουσιαστικά είπε η διαφορά μας δεν είναι μόνο η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, είναι και κάτι άλλο. Και όλοι ψάχνονται στο ποιο είναι το κάτι άλλο. Κατά τη γνώμη σας αυτό το κάτι άλλο... Δεν μπορώ... Πρώτον προτιμούσα να μην το πω και δεύτερον δεν είμαι σίγουρος τι είναι αυτό το κάτι άλλο. Μάλιστα. Άρα καλό θα ήταν να έχει αποφευθεί, διότι εδώ φαίνεται ότι έχουμε διολίσθηση σε μια άλλη θέση από την πάγια εθνική γραμμή. Σωστά. Ναι, βέβαια. Μα γι' αυτό λέμε η πάγια εθνική γραμμή που δεν έχει αλλάξει όλο αυτόν τον καιρό και ανεξάρτητα πόσο τη χρησιμοποιούσαν ο κύριος Τσίπρας. Δυστυχώς είχε πει μια εποχή, αν έχουμε ερωτούσει αν υπάρχουν και θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας. Και υπήρχε μια θέση του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες στην περιοχή μας.
Επομένως, πρέπει κάποιος να περιμένει και να μην βιαστεί, διότι όπως σας εξήγησα, αυτή η αρθρογραφία θα συνεχιστεί, θα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας και τα λοιπά, είναι ένα ελληνικό ελάττωμα αυτό, βεβαίως. Αλλά τον ασκό της αιώλου, του αιώλου την άνοιξε ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε ο οποίος είναι από τους πιο ικανούς ηγέτες που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα και εύχομαι να τα καταφέρει. Ναι, αλλά ένας ικανός ηγέτης λέει ότι η έννοια της κυριαρχίας είναι σχετική, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για υποχωρήσεις, είναι η κύρια διαφορά, αλλά έχουμε άλλες διαφορές. Τι συνιστά έναν ικανό ηγέτη στο να παρεκκλίνει από την εθνική γραμμή τόσων δεκαετιών? Διότι σωστά εσείς λέτε, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά τους έχουν όχι αξιοποίηση δρόμων ανθράκων, αλλά δεν μίλησαν για κυριαρχία και για υποχωρήσεις. Ναι, είπαμε, είσαστε πολύ πιο ξεκάθαρος από ότι ήταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Έχει αφήσει κενά σε αυτή τη θέση ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Και, κάτι και δεν νομίζω ότι ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι θέματα κυριαρχίας. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καριώτη, όπως ανοίξαμε αυτό θέλω να κλείσουμε. Το γεγονός ότι στα προαπαιτούμενα των συζητήσεων με την Τουρκία δεν είναι η άρση του Κάζους Μπέλι, δεν είναι η ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου, δεν είναι καν η εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, δεν σας προβληματίζει? Ναι, προβληματίζει, αλλά αυτά δεν είναι θέματα που είναι θέματα Χάγης. Αυτά είναι διμερεί, είναι ενωμένα έθνη κτλ. Δεν μπορούμε, δηλαδή, μέσα στο συνυποσχετικό να υπάρχουν ακριβώς αυτά τα σημεία που αναφέρατε. Μάλιστα. Στο διάλογο όμως που ξεκινάμε, δεν θα έπρεπε να τα θέσουμε ως όρους? Βεβαίως. Σας είπα, ένα άλλο τρόπο να αποφύγουμε τους Αμερικάνους και τη Χάγη είναι να κάνουμε άμεσα οριοθέτηση ΑΟΣ με το μαρτυρικό νησί. Θόδωρος Καριώτης, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη για τη συμβολή του στη δημόσια συζήτηση ακατάληπτα από το 1982 για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και όχι μόνο. Καλημέρα, κύριε Καριώτη. Να είστε καλά, καλημέρα σας.